παραμένουμε στο θέμα. Ευθύς αμέσως ξεκινάμε μια συζήτηση με τον καθηγητή εγκληματολογίας και ταξίαρχο αποστρατεία της ελληνικής αστυνομίας, τον κύριο Γιώργο Παπακοσταντή. Κύριε Παπακοσταντή, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά και να σας καλησπερίσω. Καλησπέρα και από μένα, καλησπέρα και στους τηλεθεατές. Είναι μια υπόθεση, είναι μια είδηση, ένα ρεπορτάζ το οποίο έχει σοκάρει το Πανελλήνιο. Θα ήθελα ένα πρώτο σχόλιο, αν και δεν θέλω να σταθούμε ιδιαίτερα στην εξιχνίαση του συγκεκριμένου εγκλήματος και της συγκεκριμένης υπόθεσης. Για 1,5 περίπου μήνα η ελληνική αστυνομία βέβαια επιχειρούσε κατά κάποιο τρόπο να συνθέσει τα κομμάτια του puzzle του εγκλήματος και τα κατάφερε. Θέλω να σας ρωτήσω αν πιστεύατε εξ αρχής, εσείς προσωπικά, με τα αρχικά στοιχεία τα οποία βέβαια είχαν δει το φως της δημοσιότητας, ότι ο σύζυγος ήταν και ο δολοφόνος. Δεν έχει σημασία αν πιστεύουμε ή όχι. Αυτό που πρέπει να ξέρουμε όλοι όσοι ασχολούμαστε με το έγκλημα και με την εγκληματολογία είναι πάντα ότι ξεκινάς από το περιβάλλον του θύματος. Από εκεί και πέρα είμαι σίγουρος ότι οι αστυνομικοί θα είδαν κάποια στοιχεία. Προφανώς και έκαναν πάρα πολύ καλά, δεν βιάστηκαν, δεν στοχοποίησαν απευθείας το δράστη και υποτίθεται ότι έψαξαν την υπόθεση από όλες τις πλευρές. Κατάφεραν τελικά μέσα από συγκεκριμένα στοιχεία και υποθέτω με τρόπο που είναι σύγχρονος, αφού όπως μάθαμε όλοι μίλησε το κινητό τηλέφωνο του δράστη, μίλησε το έξυπνο ρολόι του θύματος και μέσα από αυτές τις διαδικασίες κατάφεραν να τεκμηριώσουν μέσα από πιστήρια αντικειμενικά την ενοχή του δράστη. Από εκεί και πέρα αυτός είναι κατηγορούμενος. Καθομολογία δράστης βέβαια, αλλά εξακολουθεί να είναι κατηγορούμενος και η δικαιοσύνη προφανώς θα αποφασίσει την τιμωρία του. Μάλιστα, και αποδείχθηκε βέβαια, κύριε Παπακοσταντή, ότι το έγκλημα βέβαια δεν γνωρίζει από σύνορα, από εθνικότητες, από οικονομική κατάσταση του δολοφόνου. Είναι, και του... Αυτό το λέμε συνέχεια, παρόλο που υπάρχουν στερεότυπα και πάρα πολλές φορές τα μέσα ενημέρωσης έστρεψαν τις έρευνες ή τέλος πάντων έδωσαν κατευθύνσεις στον κόσμο για αλλοδαπούς δράστες, υπήρξαν ακόμα και πολιτικοί οι οποίοι έκαναν αναρτήσεις ότι για οπλοφορία μέσα στα σπίτια για να απαλλαγούμε από τους υποτιθέμενους εισβολείς και ούτω καθεξής. Γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Θα πρέπει να ξέρουμε ότι το συγκεκριμένο έγκλημα, θα πρέπει να το τονίσουμε, είναι σε αυτά που αναφέρουμε εγκληματολογικά και όχι ποινικά. Ποινικά είναι μια ανθρωποκτονία από πρόθεση. Εγκληματολογικά όμως εξειδικεύεται αυτού του τύπου η ανθρωποκτονία ως γυναικοκτονία, γιατί περιλαμβάνει την επίθεση, τη βίαιη επίθεση και το θάνατο τελικά του αδύναμου μέλους της οικογένειας, της γυναίκας από τον άντρα. Δυστυχώς είναι ένα συχνό φαινόμενο. Η έμφυλη βία που πολλές φορές καταλήγει σε ανθρωποκτονία, παύλα γυναικοκτονία και ναι, θα πρέπει να μας προβληματίσει σαν κοινωνία. Διότι δεν έχει, όπως είπατε πολύ σωστά, ακόμα και αυτό το έγκλημα δεν έχει κατά κάποιο τρόπο συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Μιλάμε για έναν άνθρωπο υπεράνω υποψίας, ένα καλό παιδί εντός εισαγωγικών. Είναι αυτό εντός εισαγωγικών και να μου επιτρέψετε έτσι τον όρο το ιδανικό προφίλ ενός άνδρα, έτσι δεν είναι? Πλέον. Ναι, το ιδανικό προφίλ θα πρέπει να αναρωτηθούμε τελικά ποιο. Ακριβώς, είναι. Ακριβώς, ένα πολύ μεγάλο ερωτηματικό. Σωστά. Να κρυφτεί κάποιος πίσω από αυτό το προφίλ και την εικόνα που προβάλλει. Ο συγκεκριμένος, από ό,τι φάνηκε, μάλλον είχε υπερεκτιμήσει τον εαυτό του και είχε σκηνοθετήσει όλα αυτά, αλλά φαίνεται ότι είναι αυτό που θα λέγαμε το έξυπνο πουλί από τη μύτη πιάνεται. Φαίνεται πως είχαν αρκετά οικογενειακά θέματα, η τσακωμή ήταν συχνή. Ανήλικη ήταν, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, με τις πληροφορίες, η Καρολάιν όταν μπήκε στη διαδικασία να γνωρίσει κάποιον, να κάνει μια σχέση μαζί του, να τον παντρευτεί στη συνέχεια. Και ξεκινά μια πολύ μεγάλη συζήτηση, κύριε Παπακοσταντή, πόσο δύσκολα πέρασε αυτή η κοπέλα και αν υπήρχαν κάποιοι που γνώριζαν και δεν μιλούσαν. Ναι, οι υποθέσεις μπορούμε να κάνουμε πολλές. Η ιστορία πάντως αυτής της σχέσης που ξεκινάει από 15 ετών η κοπέλα και 27 ο δράστης, θα πρέπει να μας προβληματίσει, γιατί η κοπέλα πια ως μητέρα φαίνεται ότι άρχισε να συνειδητοποιεί την κατάστασή της και προσπαθούσε να διεκδικήσει το πολύ απλό την ελευθερία της. Επειδή όμως σε αυτές τις περιπτώσεις, σε αυτές τις σχέσεις οι δράστες νιώθουν περισσότερο ότι είναι η ιδιοκτησία τους η γυναίκα ή η σύντροφος, ότι πρέπει να έχουν απόλυτη εξουσία πάνω τους, δεν μπορούν να αποδεκτούν την υποτιθέμενη φυγή, ότι θα το χάσουν, θα χάσουν το κτήμα τους, το απόκτημά τους, και μη έχονται συναισθήματα κυριολεκτικά, καταλήγουν εκεί που καταλήγουν. Στις περισσότερες περιπτώσεις που έχουμε αυτό το χαρακτηρισμό, όπως τον λέμε, γυναικοκτονία, βλέπουμε αυτή την κατάσταση. Δεν είναι δηλαδή ένα μοναδικό έγκλημα, είναι ένα κλασικό έγκλημα το οποίο συμβαίνει κατά κόρον με διάφορους τρόπους. Είναι δηλαδή στην εγκληματολογία πολύ χαρακτηριστικό.
Μάλιστα. Η κοπέλα, βέβαια, στη συνέχεια, βέβαια, μετά τα πρώτα προβλήματα, φέρεται να οδηγήθηκε και σε συζήτηση και σε επαφή και με μία ψυχολόγο. Την ξέρετε την ιστορία για το πτυχίο και για την κατάρτιση τη οποία. Ακριβώς. Έχουν ακουστεί πολλά. Γύρω από αυτή την ιστορία και τελικά ποιο ακριβώ είναι ο ρόλο, πιστεύω ότι η αστυνομία θα το διερευνήσει. Πέρα λοιπόν από τα συμπεράσματα για την επιχείρηση, για τα κίνητρα, για το σενάριο που έπλασε ο κάθε ομολογία, βέβαια, έτσι δράστη και δολοφόνο, έχουμε και κοινωνικέ προεκτάσει. Ναι, βεβαίως έχουμε κοινωνικές προεκτάσεις. Κάθε φορά που δολοφονείται μια γυναίκα από το σύντροφό της ή από το σύζυγό της, ακριβώς θα πρέπει να αναρωτηθούμε ως πού θα πάει αυτό το πράγμα. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι σπάνιο εντελώς και δεν συμβαίνει μόνο στη χώρα μας, έτσι. Δυστυχώς η έμφυλη βία με θύματα της γυναίκας είναι ένα συχνό φαινόμενο στη χώρα μας και το κορυφαίο, το πιο καταστροφικό γεγονός αυτής της κατάστασης προφανώς είναι η ανθρωποκτονία. Η θανάτωση, δηλαδή η δολοφονία της γυναίκας. Θα πρέπει να ξέρουμε τι γίνεται γύρω μας, θα πρέπει να μιλάνε οι γυναίκες οι οποίες βρίσκονται σε τέτοιες καταστάσεις. Αυτό είναι το βασικό. Θα πρέπει να μιλάνε και να μιλάνε από φίλους, σε ειδικούς, να ζητούν βοήθεια από τις αρχές, διότι όταν μια γυναίκα ανέχεται για χι λόγους βία σε βάρος της, πάσης φύσεως και μορφής, βία δεν είναι μόνο το ξύλο, μπορεί να είναι ψυχολογική βία, μπορεί ηλεκτική, να είναι σωστά. Ηλεκτική βία, μπορεί να είναι πάρα πολλά πράγματα, θα πρέπει να μιλάει στο περιβάλλον της που έχει εμπιστοσύνη και να φεύγει από αυτή τη σχέση. Και ξεκινά και πολύ μεγάλη συζήτηση. Δεν ξέρω αν ξεκινά άδικα αυτή η συζήτηση και για τον όρο της συνεπιμέλειας. Εδώ νομίζω είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Διότι ακόμα η συνεπιμέλεια θέλει να διορθώσει πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με σωστούς πατεράδες που στερούνται τα παιδιά τους και σωστές μητέρες. Δεν σημαίνει ότι όλοι οι σύζυγοι οι οποίοι χωρίζουν με τις συζύγους τους είναι σε αυτή την κατάσταση. Υποθέτω ότι οι αρχές, τα δικαστήρια και όλα αυτά θα λαμβάνουν αυτά υπόψη τους. Μέχρι να καταδικαστεί ωστόσο κάποιος έχει το δικαίωμα, φαντάζομαι, να αποκτήσει ρόλο στη συνεπιμέλεια. Ακόμα και σε περιστατικά βίας. Ναι. Ίσως θα σας τα έλεγε ένας δικηγόρος καλύτερα αυτά, αλλά νομίζω. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει, τι λέτε, βέβαια. Ίσως το δικαστήριο υπάρχει, να. Ναι, υπάρχει δυνατότητα άμεσης προσφυγής σε δικαστήριο και μπορεί να γίνουν και επίγουσες καταστάσεις αυτά. Δεν νομίζω ότι θα πρέπει να πλέξουμε το ένα θέμα με το άλλο. Μάλιστα. Γιατί και από την άλλη μεριά θα αναζητήσουμε, ίσως είναι πιο σπάνια, αλλά και κακοποιητικές μητέρες προς τα παιδιά μπορεί να υπάρξουν. Άρα δεν νομίζω ότι θέλει η συζήτηση πολύ, είναι διαφορετική συζήτηση και επί του πραγματικού. Κύριε Παπακωνσταντίνου, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για το σχολείο σας. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Λοιπόν.